αυστηροποίηση των μέτρων Ιώτα. Είναι πολύ κρίσιμη η μέρα που ξεκίνησε. Υπό νορμάλ συνθήκες ο κόσμος θα ταξίδευε προς την ενδοχώρα. Αυτό όμως αυτή τη φορά απαγορεύεται με αυστηρότατα πρόστιμα. Και μάλιστα χτες ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Μάνο, ανακοίνωσε νέα μέτρα, ακόμη πιο αυστηρά, καθώς από αύριο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και ολόκληρη την Κυριακή του Πάσχα, το πρόστιμο για άσκοπες μετακινήσεις διπλασιάζεται από 150 στα 300 ευρώ και μάλιστα η αφαίρεση των πινακίδων, όπως τόνισε, θα γίνεται κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Στόχος δεν είναι άλλος από το να μην μετακινηθούν οι πολίτες σε άλλο χώρο, σε άλλο μέρος, πέρα από το σπίτι τους. Μάλιστα... Και να σε διακόψω και να πω ότι βλέπουμε απευθείας εικόνα αυτή τη στιγμή που μας στέλνει ο εικονολήπτης μας, ο Στέλιος ο Χανιωτάκης, είναι από το οδικό δίκτυο Ηρακλείου Μυρών, είναι πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, όπου κλιμάκιο της τροχέας διενεργεί ελέγχους, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία της Κρήτης. Και βάλε μια άνω τελεία για να καλησπερίσουμε και την υπεύθυνη τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, την κυρία Ελένη Παπαθανασίου. Κυρία Παπαθανασίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από εμένα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και έχω πει στους τηλεθεατές ότι βλέπουν απευθείας εικόνα από ένα κλιμάκιο της τροχέας Ηρακλείου στο εθνικό οδικό δίκτυο από το Ηράκλειο στις Μοίρες, είναι στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών. Είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε μειωμένη κίνηση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας κάθετος άξονας αυτός από τους πολυσύχναστους της Κρήτης, καθώς οδηγεί στην ενδοχώρα της Μεσαράς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά έτσι όπως τα λέτε είναι. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω και να υπενθυμίσω ταυτόχρονα ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Ο σκοπός είναι ένας, η αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι με αμύωτους ρυθμούς και την αυστηρότητα η οποία απαιτείται στη συγκεκριμένη στιγμή και περίσταση για την προστασία μόνο της δημόσιας υγείας. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, το αστυνομικό προσωπικό θα βρίσκεται επιποδός όλες αυτές τις μέρες. Θα υπάρχουν αστυνομικοί στις εισόδους, στις εξόδους των πόλεων, στο νέο εθνικό δίκτυο και στο παλιό εθνικό οδικό δίκτυο. Είμαστε δίπλα στους πολίτες. Το ξέρετε άλλωστε αυτό. Και βεβαίως υπάρχει σπίτι. Μεγάλη αυστηρότητα, να σας διακόψω λίγο, γιατί βλέπουμε και την απευθείας εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το σύνολο των ελάχιστων αυτοκινήτων που αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς τα νότια της Κρήτης σταματά το κλιμάκιο της τροχέας. Δηλαδή όλοι σταματούν για να ενημερώσουν πού ακριβώς πάνε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς έτσι είναι. Και ο στόχος μας, το τονίζω σε αυτό το σημείο, δεν είναι η βεβαίωση μιας παράβασης. Είναι η προστασία όλων. Είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Μένουμε σπίτι και νομίζω ότι πρέπει όλοι να δείξουμε την υπευθυνότητα που είναι απαραίτητη στις συγκεκριμένες στιγμές και περιστάσεις. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό θα συμβαίνει και το πρωί και την ημέρα αλλά και τη νύχτα, καθώς υπάρχει ο προβληματισμός ότι μπορεί κάποιοι ελάχιστοι ευτυχώς να επιχειρήσουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα της Κρήτης νύχτα. Άρα να το μεταφέρουμε αυτό, ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί όλο το 24ωρο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Ηράκλειο ή τα Χανιά. Ακριβώς. Οι έλεγχοι θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Δεν αλλάζει κάτι. Μάλιστα. Κυρία Παπαθανασίου, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση σε όλους και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά.